από πρωτοβουλία και πρόσκληση του Περιφερειάρχη, του Απόστολου Τζιτζικώστα, τον οποίο και τον ευχαριστώ για αυτή την πρωτοβουλία, για να συζητήσουμε αλλά και να βάλουμε στις ράγες σχεδιασμού και υλοποίησης ένα ακόμα πολύ μεγάλο και σημαντικό project για την πόλη μας. Συζητούμε μια διπλή ανάπλαση, μια διπλή αξιοποίηση των εγκαταστάσεων που έχουμε στο Χαριλάου, στην περιοχή Χαριλάου του Δήμου Θεσσαλονίκης, αυτή τη στιγμή με το γήπεδο του Άρη, με μια έκταση που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πηλαίας Χωτιάτη, σε μια έκταση περίπου 162 στρεμμάτων. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προφανώς και συμφωνεί και θα ενώσει τις δυνάμεις μαζί με τους φορείς που ανέφεραν προηγουμένως και ο Περιφερειάρχης και ο συνάδελφος Δήμαρχος Πηλαίας Χωτιάτη. Όσον αφορά το Δήμο Θεσσαλονίκης, η έκταση στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή το γήπεδο του Άρεως, το ΑΣ Άρη, μια έκταση περίπου 20.300 τετραγωνικά μέτρα, εκ των οποίων ένα μικρό κομμάτι γύρω στα 3.500 τετραγωνικά μέτρα ανήκουν στο Δήμο Θεσσαλονίκης, θα συνενέσει ούτως ώστε στην πορεία αυτού του εγχειρήματος, αυτού του project, να διαμορφωθεί σε ένα χώρο πρασίνου, σε ένα χώρο ήπιων αθλητικών εγκαταστάσεων, που συνάδει με το Γενικό Πολυδομικό Σχέδιο όπως υφίσταται σήμερα και συγχρόνως να αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό πνεύμονα πρασίνου, αναψυχής, πολιτισμού στην ανατολική ιστο της πόλης που έχει να κάνει με τον υποδιαμόρφωση τερματικό σταθμό του μετρό στην Νέα Ελβετία, με την ανάπτυξη που γίνεται στα παλιά κεραμουργία Αλατίνη, ούτως ώστε να έχουμε πραγματικά τελείως διαφορετικές συνθήκες σε αυτό το κομμάτι του Δήμου μας, σε αυτό το κομμάτι της πόλης μας, ούτως ώστε να ανασάνουν οι πολίτες. Έχουμε μπροστά μας δρόμο μακρύ, αλλά είναι πραγματικά πολύ σημαντικό το ότι όχι μόνο συζητούμε αυτά τα project, αλλά είμαστε και στη φάση και του σχεδιασμού τους. Η Θεσσαλονίκη έχει πλέον εμπειρία από αντίστοιχα project, όπως είναι τις Διεθνούς Εκθέσεις Θεσσαλονίκης, του Μουσείου Ολοκαυτώματος, του Φέδου του ΠΑΟΚ, του Παραλιακού Μετόπου. Άρα πολύ σύντομα αυτή η ομάδα που θα αποτελείται λίγο πολύ από αυτούς που ακούσατε προηγουμένως, την τοπική αυτοδιοίκηση, τους ανθρώπους του Άρη, σε συνεργασία βέβαια με το κράτος, θα τρέξουμε ούτως ώστε να έχουμε την υλοποίηση αυτού του σημαντικού project για την πόλη μας το συντομότερο δυνατό. Χαίρομαι πραγματικά για να καταλήξω με αυτή την εξέλιξη, γιατί μέσα από τη συνεργασία μαζί με την σύμφωνη γνώμη όλων των φορέων θα έχουμε πραγματικά και σύγχρονες υποδομές, αλλά θα έχουμε και πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής για τους πολίτες και μια πολύ ελκυστικότερη πόλη.